Κυρίες και κύριοι, εντός των λίγων λεπτών θα αρχίσει η στρατιωτική παρέλαση των τμήματων της 88 στρατιωτικής διοίκησης Λίμνος. Οι ένοπλες δυνάμεις με την καθημερινή τους παρουσία αποτελούν έναν αποτρεπτικό παράγοντα για οποιοδήποτε εχθρό θέλει να επιβουλευτεί την πατρίδα μας. Πέραν της πολεμικής τους αποστολής, προσφέρουν καθημερινά και κοινωνικό έργο σε συνεργασία με τους λοιπούς φορείς της περιοχής. Για την υλοποίηση αυτού του έργου αναλαμβάνουν ποικίλες δράσεις όπως υγειονομική υποστήριξη σε απομακρυσμένες περιοχές, συνεισφορά στην αντιμετώπιση τυχόν φυσικών καταστροφών με προσωπικό και μηχανήματα, καθώς και στην πρόληψη και προστασία από δασικές πυρκαγιές. Παράλληλα συμμετέχουν σε δράσεις εξωστρέφειας με τη συμμετοχή της στρατιωτικής μουσικής σε τοπικές κοινωνικές εκδηλώσεις. Η παρέλαση των στρατιωτικών τμήματων της 88 στρατιωτικής διοίκησης Λίμνος, του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας ξεκινά με τη στρατιωτική μουσική, η οποία προπορεύεται των στρατιωτικών τμήματων. Η στρατιωτική μουσική είναι η εξύψωση του ηθικού των μαχητών. Οι πολεμικές σημαίες
μέρες υπενθυμίζουν στο καθένα από εμάς τον όρκο που δώσαμε προς την πατρίδα να αγωνιστούμε υπέρ δομών και αιστιών. Ταυτόχρονα αποτελούν το υπέρτατο σύμβολο του έθνους κάτω από το οποίο χιλιάδες Ελλήνων έδωσαν το πολυτιμότερο αγαθό, την ίδια τους τη ζωή. Αυτή τη στιγμή μπροστά σας παρελάμβει ο διοικητής του τάγματος Παρελάσεως με το επιτελείο του και ακολουθεί ο πρώτος και ο δεύτερος λόγος. Οι οπλίτες φέρουν το βασικό οπλισμό τους που αποτελείται από τη Δέκιο Τιτρία. Ο Έλληνας οπλίτης έχει δώσει το παρόν σε όλους τους αγώνες του έθνους καταβάλλοντας βαρύ πόρο αίματος. Στη συνέχεια ακολουθεί ο ειδικός λόγος πεζικού, ο οποίος φέρει ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό και εξάρτηση τύπου γυλαίκο για τη μεταφορά υλικών απαραίτητων για την αποστολή του. Ο οπλισμός που φέρει ποικίλει αναλόγως της αποστολής του. Η δημιουργία άμεση ετοιμότητας φέρει τη Δέκια Τιτριά, ενώ η δημιουργία βαρέων όπλων πεζικού φέρει πλέον των τυφεχείων ο πνευμονικό Λαΐτα ΚΑΠΑ11, MG3 και το νέο πολυβόλο τύπου Μίνιμι. Αυτή τη στιγμή παρελάβουν οι εθνοφύλακες του τάγματος Εθνοφυλακής Λίμνου. Είναι τμήμα που συγκροτείται από έπειρους εθιμοπόλεμους άνδρες της τοπικής κοινωνίας της Λίμνου, οι οποίοι συμβάλλουν καθημερινά στην άμυνα της νήσου. Η ορθυμολογία της λέξης εθνοφυλακές συνίσταται από τις λέξεις έθνος και φυλακή και περιλαμβάνει τα αισθήματα της αγάπης του Έλληνα για το έθνος και την πατρίδα που μεταφράζεται στη φύλαξη, δηλαδή η υπεράσπιση αυτής από κάθε απειλή. Η παρέλαση ολοκληρώνεται με τους υπερασπιστές των ελληνικών εταίρων. Η πολεμική μας αεροπορία είναι πάντα παρόντες είτε στο πλαίσιο της επιχειρησιακής αποστολής, υπενθυμίζοντας σε όποιον επιβολεύεται τον ελληνικό ουρανό ότι οι ουρανοί είναι δικοί μας, είτε στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς, συμβάλλοντας την αεροπρόσβαση και σε αεροδιακομιδές εποφελία της ελληνικής κοινωνίας.